Φίλοι μου συλλέκτες, θέλω την προσοχή σας. Πριν ξεκινήσω, απλά απολαύστε τι έχω να σας δείξω. Τι έρχεται στα χέρια σας. Το επόμενο οικογενειακό σας κοιμήλιο, παραδοσιακό συμβολικό κοιμήλιο. Μία χειροποίητη αυθεντική κριτική κατσούνα, special, τεραστίων διαστάσεων βέβαια, αλλά πραγματικά δεν είναι χρηστική, είναι για συλλέκτες, είναι για αυτούς που αγαπούν την κριτική παράδοση, για διακόσμηση, για να εντυπωσιάσει, για να κλέψει τις παραστάσεις. Μοναδικό τεμάχιο. Την αγοράζετε μία φορά και την έχετε μία ζωή και μεταφέρετε από γενιά σε γενιά αυτή η κατσούνα. Πραγματικά δεν έχω τι άλλο να πω. Ας ξεκινήσω να κάνω τις κλασικές περιγραφές. Λοιπόν, από ξύλο πρίνου, 1,58 το ύψος της, 1900 γραμμάρια και 12 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου, δηλαδή σχεδόν 2 κιλά και με πάρα πολύ παχύ κορμό όπου είναι στα 12 εκατοστά. Διαθέσιμη από τώρα στο katsounes.gr αυτό το μοναδικό τεμάχιο. Κοιτάξτε εδώ γύρισμα. Υπέροχο γύρισμα. Υπέροχο χρώμα, υπέροχο σχήμα, υπέροχο πάχος, δείτε εδώ στο χέρι, το χέρι γεμίζει. Ξαναλέω, δεν είναι χρηστική κατσούνα, είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι πραγματικά για συλλέκτες ένα τέλειο στολίδι της συλλογής τους ή ένα τέλειο ενθύμιο και αναμνηστικό από την Κρήτη. Και φυσικά όπου και να τοποθετηθεί, εκτός ότι θα κλέψει την παράσταση, θα ζεστάνει αυτό το ξύλο το χώρο. Πάμε να δούμε λίγο την κούρπα από μέσα. Ωραία. Όπως μπορώ να σας τη δείξω γιατί είναι λίγο ψηλή και βαριά. Οπότε οι κινήσεις μου είναι πιο περιορισμένες. Παιδιά, αυτός ο ήχος που ακούτε είναι απλά για να την αφήσω κάτω. Όχι να τη χτυπήσω. Αν τη χτυπήσω θα σπάσω και το πλακάκι. Λοιπόν, και ξαναπάω εδώ μπροστά για να έχουμε καλύτερο φωτισμό, να δούμε την κούρπα από πάνω. 12 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου, γεμίζει το χέρι, έτσι. Φέρνει τη δική μας σφραγίδα και υπογραφή, εδώ. Σκουρόχρωμος πρίνος. Πάμε λίγο έτσι να τον δούμε. Τα καψίματα τα έντονα έχουν γίνει κατά την κατεργασία του ξύλου έτσι ώστε να έρθει και να ισιώσει. Δεν ξέρω για πόσο θα μείνει διαθέσιμη στο katsounes.gr αυτή η υπέροχη κριτική κατσούνα. Αυτό το οικογενειακό κοιμήλιο για όποιον το αποκτήσει. Αλλά πραγματικά, όπως και κάθε μας κατσούνα βέβαια, είναι μοναδική και αν κάποιος το θελήσει θα πρέπει να βιαστεί. Τέτοιες κατσούνες έχουμε μία φορά στα 2 χρόνια, δεν βγαίνουν συχνά.